Κόντρα στα στοιχεία που έδειξαν ότι για μία ακόμη εβδομάδα η Κρήτη κατέγραψε πρωτιά στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο Σύλλογος Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων επιχειρεί να αλλάξει το προφίλ των οδηγών στο μέλλον, καλλιεργώντας από τη μαθητική ηλικία μια σωστή οδηγική παιδεία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι νέοι μας μπορούμε να μπουν μπροστά, να μας οδηγήσουν σε άλλο δρόμο χωρίς τόσα πολλά τροχαία. Γι' αυτό, με τη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών, κρατικών υπηρεσιών, τροχαίας, περιοδικής υπηρεσίας και εκπαίδευσης, προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε νοοτροπία, να φύγει αυτή η κακή νοοτροπία που έχουμε. Σε ημερίδα για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων στο 4ο Γυμνάσιο Χανίων, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την οδική ασφάλεια, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια διαδικασία υποτιθέμενου απεγκλωβισμού μετά από τροχαίο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό τα παιδιά να ενημερωθούν για αυτό το φλέγον ζήτημα, που εδώ στην Κρήτη έχουμε θερμίσει δυστυχώς πάρα πολλούς νεκρούς και παιδιά μάλιστα εφήβους σε μικρές ηλικίες. Θα δείξουμε ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά την επικίνδυνες παραβάσεις όπως είναι η μέθη, η μη χρήση ζώνης και κράνους. Από την αρχή του χρόνου στους δρόμους της Κρήτης έχουν χάσει τη ζωή τους 18 άνθρωποι, αριθμός που δεν αφήνει ασυγκίνητους τους μαθητές και αυριανούς οδηγούς.